μας διακοπές. Πάμε στον καλεσμένο μας. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας για αυτό το μισάωρο. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της γυναικείας ομάδας handball του Δικεφάλου, ο οποίος είναι πλέον και φέτος νταμπλούχος, ο Δημήτρης Πελεκίδης. Το καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια καταρχήν για την, για την επιτυχία σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Τρίτο συνεχόμενο double με εσάς ο ΠΑΟΚ στον πάγκο. Τέταρτο συνεχόμενο Ακριβώς. του Δικεφάλου. Τέταρτο πέμπτο πρωτάθλημα συνολικά. Εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζει η τροπιωθή και γεμίζει. Ακριβώς, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω. Ρωτήσαμε το μεσημέρι με τον Κώστα Βασιλόπουλο το ίδιο πράγμα και στον Αντώνη Τσαλόπουλο. Στον Αντώνη Τσαλόπουλο που νομίζω σας στηρίζει παρότι ο ίδιος δεν θέλει είναι να, ακούει. Τον είπαμε συγχαρητήρια και μας είπε όχι σε μένα, λέει, στα παιδιά, στον προπονητή, στον κύριο Χαζακίδη. Το ρωτήσαμε, συνηθίζεται αυτό με τους τίτλους ή ο καθένας έχει την δική του έτσι γλύκα και το πανηγυρίζεται ανάλογα? Εντάξει, εννοείται ότι έχουμε, θεωρητικά είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια. Αυτό είναι και γι' αυτό τον λόγο, είμαστε ένας βασικός λόγος όπου η ομάδα έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Γιατί διαφορετικά δεν θα γινόταν. Δεν είναι ούτε μόνο θέμα χρημάτων, ούτε μόνο θέμα αθλητών, ούτε μόνο θέμα προπονητών. Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Σωστό. Οπότε να λειτουργούμε από κοινού για να μπορεί η ομάδα να πηγαίνει κάθε φορά ένα βήμα παραπάνω και να μπορεί να δει την κορυφή που είναι και το πιο δύσκολο. Γιατί το να πάρει ένα πρωτάθλημα, ένα double, μπορεί να γίνει μια χρονιά. Το θέμα ότι εμείς το έχουμε καταφέρει 4 συνεχόμενα έτη, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ κόπο και πολλή δουλειά από όλες τις πλευρές. Μήπως το πρώτο είναι πιο γλυκό ή το καθένα έχει τη χάρη του? Δηλαδή, για εσάς να μιλήσουμε, που έχετε τρία πλέον double, τρία πλέον τρία κύπελα, θυμάστε κάποιον με περισσότερη αγάπη, το πρώτο ενδεχομένως, το τελευταίο, ή κάθε χρονιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα? Σίγουρα ο πρώτος τίτλος, το πρώτο κύπελο που πήρα εγώ σαν πρώτος προπονητής, αφέστατα ήταν και ήταν πολύ σημαντικό, ήταν και ο πρώτος της δικής μου της καριέρας, αλλά το φετινό το double, ήταν δύσκολο, νομίζω ότι είναι... Μάλλον είχατε δυσκολίες και... να πω καλύτερα ότι ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο λόγω συνθηκών είναι η αλήθεια, γιατί περάσαμε πραγματικά μια περίεργη χρονιά. Κληθήκαμε στη μέση της χρονιάς να κάνουμε κάποιες αλλαγές των ξένων των αθλητριών. Άρα επί τους παρουσιάσαμε μια ομάδα με καινούριο υλικό. Και αυτό το κάναμε δύο εβδομάδες πριν παίξουμε τον τελικό του κυπέλου. Οπότε πήραμε ένα μεγάλο ρίσκο, το οποίο στο τέλος της ημέρας μας βγήκε. Και αυτό μας έδωσε και το έξτρα μπουστάρισμα για να μπορέσει η ομάδα να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και να πάρει τον double, πράγμα και το οποίο επετέλεσε με μεγάλη επιτυχία. Πάντως είναι ωραίος εθισμός, coach, οι κούπες, κάθε... Ναι, με ρωτάνε... Απρίλιο, Μάιο... Και... Ακριβώς. Με ρωτάνε και τώρα τι, λέω, βάζουμε πλώρη για το πέμπτο. Έτσι είναι. Ανοίγει όρεξη κάθε χρόνο. Οπότε σίγουρα είναι και ο στόχος της ομάδος να πρωταγωνιστήσει, να διατηρηθεί μάλλον στην κορυφή και την επόμενη χρονιά. Και εννοείται, μέσα στο κρύβουμε, ότι πάντως στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Είναι διακαής πόθος. Αυτό θα ρωτούσα, αν είναι το αποθυμένο ή ο μεγάλος στόχος, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε. Δεν είναι θέμα αποθυμένου, είναι σίγουρα ένας στόχος. Okay, το κύπελλο το ευρωπαϊκό το οποίο παίζουμε είναι ένας θεσμός όπου έχει τη δυνατότητα, έχοντας μια καλή ομάδα, να μπορέσεις να προχωρήσεις. Δεν είναι εύκολο βέβαια, γιατί είναι συγκυρία πολλών πραγμάτων, αλλά θεωρώ ότι εμείς κάθε χρόνο βάζουμε τις βάσεις. Φέτος δεν πήγαμε καλά στην Ευρώπη, η αλήθεια είναι. Την προηγούμενη χρονιά φτάσαμε στις 16. Οπότε νομίζω ότι στις 8 μάλλον, να είμαστε ακριβείς. Οπότε νομίζω ότι του χρόνου, με την ομάδα που έχουμε φτιάξει φέτος, έχουμε βάλει συγκυρές βάσεις για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι καλό. Και να είμαστε πρώτα απ' όλα και θα γίνουν όλα. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση, coach, της κορυφαίας ελληνικής ομάδας που είναι ο ΠΑΟΚ τελευταία 5 χρόνια με μια πολύ καλή ομάδα στην Ευρώπη, πρωταγωνιστή. Είναι πολύ μεγάλη η απόσταση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει, η απόσταση είναι μεγάλη. Μιλάμε τώρα για ή ομάδες. Καλύπτεται, θέλει πάρα πολύ δουλειά από σε όλα τα επίπεδα και από οικονομικής πλευράς. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γιατί έχει να κάνει σχέση και με το επίπεδο του αθλήματος στην χώρα που δεν είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Οπότε να γίνουν δουλειά και από άλλους παράγοντες για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει η θέληση, το όραμα και να υπάρχουν ομάδες οι οποίες να προσπαθούν να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό έχουμε καταφέρει εμείς σαν σύλλογος και σαν ομάδα, να πάμε το άθλημα ένα βήμα παραπάνω πρωτίστως εμείς και για να προσπαθήσουμε να δώσουμε και το κίνητρο και στους υπόλοιπους για να βελτιώνονται, για να μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός και πράγμα το οποίο θα μας εξυπηρετήσει όλους σαν άθλημα. Πάντως έχετε, έχετε καταφέρει και εσείς και τα κορίτσια να δημιουργήσετε ένα σκληρό πυρήνα οπαδών της γυναικείας ομάδας handball του ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι αλήθεια. Εντάξει, όταν, δεν είναι.
Ναι, οκ. Okay. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα με την περίοδο του COVID μας έλειψε όλο αυτό, γιατί δεν είχαμε τη στήριξη του κόσμου. Εντάξει, είμαστε ένας τμήμα το οποίο φέρνει τίτλους, οπότε είναι σίγουρα αγαπητό στον κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε μας έχουν αγκαλιάσει και προσπαθούμε κάθε ευκαιρία που τους δίνεται να μας στηρίζει και μας αυτό σίγουρα μας δίνει ενέργεια για να μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Ποια ήταν, coach, η πιο δυνατή στιγμή της φετινής σεζόν? Ένα γκολ, μία νίκη, ένα πρόβλημα? Τι σας μένει από τη σεζόν αυτή, που και αυτή ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο? Εντάξει, όλη η σεζόν είχε τα σκαμπανεβάσματά της και ήταν πραγματικά όντως έτσι δύσκολη. Για μένα ήταν ο τελικός του κυπέλου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, γιατί ήταν το σημείο το κρίσιμο το οποίο κάναμε τις αλλαγές. Οπότε επί της ουσίας και εγώ δεν είχα στο 100% δεν ήξερα στο γήπεδο μέσα αυτό που θα δω και πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε, γιατί όταν έχει μια καινούργια ομάδα είναι δύσκολο. Όμως τελικά πήγαμε πάρα πολύ καλά και ο τίτλος αυτός, ίσως από όλους τους τίτλους που έχουμε πάρει, για μένα ήταν ο πιο σημαντικός, ο πιο δύσκολος. Πάντως και εσείς και ο κύριος Χατσεκίδης και ο κύριος Τσαλόπουλος πάντα στέκεστε και στο Θανάση Κατσαρή, γενικότερα στους συνεργάτες σας, αλλά και στον πρόεδρο του Ρεσιτέχνη. Και πάντα κάνετε μία αμνία στον Ιβάν Σαββίδη, που νομίζω είναι ευλογία και για σας ένα παραπάνω, που του αρέσει πολύ το χάντμπολ γενικότερα. Αν δεν κάνεις ακριβώς αναφορά στους ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν έξω, μιλάμε από το αγωνιστικό κομμάτι, την ομάδα, τότε νομίζω δεν κάνουμε κάτι, γιατί από αυτούς ξεκινάει το στήσιμο και η οργάνωση. Από τον κύριο Κατσαρή που είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη, ο Δημήτρης ο Χασεκίδης που είναι ο πρωτεργάτης και αυτός ο οποίος στηρίζει όλο το handball του ΠΑΟΚ. Εννοείται μετά όλοι οι υπόλοιποι χορηγοί, όπως είναι ο κύριος Τσαλόπουλος, και εννοείται ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος η συμμετοχή του, ειδικά για την η προσφορά του για τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα, ήταν πάρα πολύ σημαντική τα δύο αυτά χρόνια. Στηρίζει, αγαπάει το handball και είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης ομάδας στην Ρωσία, στο Ροστόφ, και ευελπιστούμε και του χρόνου να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο για να μπορέσει η ομάδα να διακριθεί και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και μου κάνει εντύπωση, coach, ότι ποτέ δεν ξεχνάτε τους συνεργάτες σας. Σε όσες συνεντεύξεις γίνεται, είτε σε γραπτό τύπο είτε σε ηλεκτρονικό, πάντα κάνετε μία. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι ένα άθλημα και το χάντμπολ και το πόλο και το βόλι που δεν είσαι στα φώτα της δημοσιότητας. Νομίζω οι συνεργάτες σας καμιά φορά είναι στην αφάνεια λίγο. Ακριβώς. Εννοείται, και δεν, αλλά ο λόγος που το κάνω σίγουρα δεν είναι αυτός. Θέλω να πω ότι είναι ένα απόσπαστο κομμάτι όλης αυτής της δουλειάς και του αποτελέσματος που έρχεται στο τέλος της χρονιάς, γιατί ένας κούκλος δεν φέρνει την άνοιξη, και νομίζω ότι τα μεγάλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μας έχουν διδάξει το πώς οι ομάδες προχωράνε, πέρα από το οικονομικό κομμάτι, ότι όλες απαρτίζονται από ένα staff πάρα πολλών ατόμων, που ο καθένας έχει το ρόλο του και κάνει κάποια πράγματα στην ομάδα μέσα. Οπότε σίγουρα δεν θα μπορούσα να παραλείψω τους άμεσους συνεργάτες μου, τους θεραπευτές οι οποίοι βοηθάνε και αυτοί από τη δική τους μεριά. Όλοι έχουν το ρόλο τους και πιστέψτε με, είναι εξίσου σημαντικός όσο και ο δικός μου στην ομάδα. Το είπατε πολύ σωστά, το έχουν δείξει οι πορείες των επιτυχημένων ομάδων που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στα ομαδικά αθλήματα, ότι πραγματικά πρέπει να είναι όλοι να δουλεύουν σαν ρολόι ελβετικό, να μην χάνει ούτε δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Την Πέμπτη θα είστε κόσμο στο γήπεδο? Την Πέμπτη είναι πρώτα ο Θεός, ναι, θα είμαι στο γήπεδο. Πώς το βλέπετε σαν παρατηρητής αυτό το διασταύρωμα του ΠΑΟΚ με τη Μαρσέλη, τι περιμένετε? Εντάξει, σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό το γκολ που βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι με την όθηση του κόσμου έχουμε πολλές πιθανότητες η ομάδα να προκριθεί. Δύσκολο μάτς, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαι αισιόδοξος, ναι. Και νομίζω όλοι ζουν και αναπνέουν για αυτό το μάτς. Και το βλέπουμε και με τη δική σας ομάδα και γενικότερα με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, ότι είναι πολύ σημαντικό, coach, σε μια ομάδα να μην τα παρατάει ποτέ, ό,τι και να γίνει, έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο νομίζω αυτό να το πολλιάσεις στο μυαλό του παίκτη και να το κάνεις στην πράξη, γιατί στα λόγια πολύ ωραία ακούγεται και εύκολα, αλλά δεν είναι εύκολη η διαδικασία, ότι ό,τι και να γίνει, όσο και να στραβώσει, ό,τι τραυματισμούς και να έχουμε, εμείς πρέπει να παλέψουμε όσοι ή όσες έχουμε μείνει στο παρκέ, στο τάραφλεξ, στο χορτάρι. Πιστεύετε με αυτό ακριβώς το γνώμο να δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια, και σίγουρα και ο κ. Λουτσέσκου φαντάζομαι βάζει και αυτό στο δικό του στίγμα και προσπαθεί να δώσει την ομάδα αυτή την κατεύθυνση, γιατί αν στην πρώτη δυσκολία το βάλεις στα πόδια ή πεις ότι οκ, δεν βγαίνει, δεν το παρατάω, το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να έρθει σίγουρα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχεις πίστη, εμπιστοσύνη, γιατί και ένα παιχνίδι είναι μεγάλο στη διάρκεια, αλλά και γενικότερα μια σεζόν, που ό,τι και να αποτύχει και να σου έρθει, αν υπάρχει κατάλληλος μηχανισμός και αντανακλαστικά καλά, μπορείς να λειτουργήσεις, αλλά θα πρέπει όλοι να είναι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, να έχουν εμπολιαστεί με αυτό, και το αποτέλεσμα θα το πάρει σίγουρα στο τέλος της σεζόν. Τώρα εσείς τι κάνετε, coach?
Διακοπές, τα κλείνουμε όλα, τα λέμε όχι, το Σεπτέμβριο. Όχι, δεν κάνουμε διακοπές. Τα κορίτσια τώρα έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες μέχρι το Πάσχα. Οπότε μετά η ομάδα θα συνεχίσει κανονικά τις προπονήσεις. Είναι πολύ νωρίς για να τελειώσει η σεζόν. Μπορεί να μην έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να βελτιώσουμε πράγματα και ατομικά των αθλητριών αλλά και κάποια ομαδικά και να δημιουργήσουμε να στήσουμε τις βάσεις για την επόμενη σεζόν. Καλή δύναμη, σας ευχαριστούμε και πάλι συγχαρητήρια. Γερή να είστε όλοι και όλες. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, κότσου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Δημήτρης Πελεκίδης, προπονητής της γυναικείας ομάδας Χάντμπολ του ΠΑΟΚ.